Αφενός είπα από εκεί με τις αφαιρεσίες, τις ουνίες και τις επεμβάσεις στην Ορθόδοξη Ανατολή και αφετέρου τα σκανδαλώδια αυτά θα λέγαμε γεγονότα όπως εξελίσσονται με τις απαιτήσεις των Λόρδων. Τι δουλειά έχουν οι Λόρδοι να λύσουν τα προβλήματα της Γιουγκοσλαβίας και δεν βάζαν κάποιους απλούς θα λέγαμε βουλευτές. Λόρδοι, σου λέει εσείς είστε απικία, εσείς είστε οι φτωχολαοί και έρχονται οι Λόρδοι με τελεσίγραφα να ρυθμίσουν τα προβλήματα που καίνε τους λαούς μας, που καίνε την Ορθόδοξη Ανατολή, που καίνε και την Γιουγκοσλαβία, την Βοσνία. Πήγε λοιπόν ο Λόρδος, πάρτε λέει και αυτό, το δέχεστε ναι ή όχι, καμία τροποποίηση. Αυτή είναι η ελευθερία εκφράσεως της γνώμης. Αυτή είναι η σοβαρότητα με την οποία να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των λαών της Ευρώπης που θέλουν να γίνουν μια μέρα και αυτοί όλοι μέλη μιας ενότητας ευρωπαϊκής. Αυτή είναι η προοπτική που μας χαρίζουν να διατάσσουν δηλαδή δικτακτορικά και εμείς να υπακούμε και να εκτελούμε διαταγές αλλιώς τι. Πόλεμος λέει. Θα πέσουν τα αεροπλάνα να τσακίσουν κάθε αντίδραση. Μα τι είναι εδώ, Βιετνάμ είναι ή ο πόλεμος του κόλπου είναι. Και όταν δεν πέρασε αυτό που το είχαν ψωμοτήρει τα δυτικά μέσα ενημερώσεις ότι ο Σλόβοντα Μιλόσεβιτς είναι ο Σαντάμ Χουσέιν των Βαλκανίων, όταν το παραμύθι αυτό δεν έπιασε, είπαν ότι επιτίθενται οι Σέρβοι με τα άλλα παραμύθια, άλλα ψέματα. Όλοι οι Δύση και η Αμερική ακόμα χόρτασαν με τα μέσα ενημερώσεως με ψέματα. Με ποιο σκοπό αγαπητοί ακροατές, να υπηρετήσουν την αλήθεια, την δικαιοσύνη, να υπηρετήσουν την ελευθερία των λαών, τα δικαιώματα των λαών, όχι. Να κατασυκοφαντήσουν τον Ορθόδοξο Σερβικό λαό, όπως κατασυκοφαντούν και τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό, ώστε η παγκόσμια κοινότητα να στραφεί ενάντια προς τους Ορθοδόξους και να ζητηθεί επομένως και η επέμβαση στρατιωτική. Λοιπόν, τι είναι οι Ορθόδοξοι λοιπόν λαοί, είναι απικοί επειδή είμεθα φτωχότεροι εμείς ή έστω και πάμπτωχοι να είμεθα. Αυτή είναι η αδελφική αλληλεγγύη, αυτή είναι και η χριστιανική τους μαρτυρία. Θα συμπληρώσουμε και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή για τον προσελητισμό και σήμερα ό,τι προλάβουμε θα συμπληρώσουμε για να δούμε την απάτη και το ψεύδος της χριστιανικής δήθεν μαρτυρίας των δυτικών που δεν είναι χριστιανική μαρτυρία Χριστού και Ευαγγελίου, δεν είναι μαρτυρία ελευθερίας και αγάπης, δεν είναι μαρτυρία δικαιοσύνης και αληθείας, αλλά είναι μαρτυρία καπιταλιστική, μαρτυρία απικιοκρατική, μαρτυρία παπική φασιστική, μαρτυρία ναζιστική, μαρτυρία να υποταγούμε εμείς να διαλυθούμε αν δεν υποταγούμε στον Πάπα που τον παριστάνουν ως τον μοναδικό θρησκευτικό ηγέτη της Ευρώπης. Αν να διαβάσουμε λοιπόν. Λοιπόν, το ξανατονίζουμε. Η ευρωπαϊκή λοιπόν κοινότητα αυτοκατηγορείται και σκάβει τον λάκκο της όταν συμπεριφέρεται έτσι στους λαούς. Και στο σερβικό λαό και στη Βοσνία όπως προαναφέραμε, αλλά και στον ελληνικό λαό και είδαμε πόσο μας σεβάστηκαν και στα μακεδονικά και στα σκοπιανά και στα βορειοπυρωτικά και στα κυπριακά. Είδαμε τα ψέματα τους πόσο μεγάλοι ψεύτες και απατεώνες είναι. Λοιπόν, αυτοί οι ψεύτες και οι απατεώνες της ΕΟΚ που μας υπόσχονται φούρνους με καρβέλια, που μας υπόσχονται νέα τάξη πραγμάτων, που μας υπόσχονται ελευθερία και δικαιοσύνη, έρχονται τώρα κατ' επανάληψη να μας αδικήσουν. Και δεν έφτανε ο ονειδισμός που μας έκαμαν και στο Σκοπιανό και στο Βορειοπυρωτικό και στο Κυπριακό και σε τόσα άλλα μας προβλήματα, έπρεπε να επιμείνουν τόσο πολύ για όνομα του Θεού και στις ταυτότητες. Πολλοί που τους νοιάζει αυτούς σαν κράτη φυσικά, δεν τους νοιάζει. Είτε γράψουμε εμείς Χριστιανούς Ορθόδοξους, είτε δεν γράψουμε ταυτότητα, ούτε τους νοιάζει. Είτε πάρουμε ταυτότητα ηλεκτρονική με μαγνητική λωρίδα και φακέλωμα,
και καμ δεν τους νοιάζει αυτούς σαν πολιτικούς αρχηγούς. Τους νοιάζει όμως τον Πάπα που θέλει να αφανίσει την Ορθοδοξία. Νοιάζει όμως τις προπαγάνδες και ποτεσταντικές και παπικές και χιλιαστικές προπαγάνδες που θέλουν να καλύπτονται, να κρύβονται κάτω από τον μανδύα του αθώου, του αγνώστου. Ποιος είναι αυτός δεν ξέρουμε, τη θρησκευμά και δεν το γνωρίζουμε. Διώξτε τον λοιπόν δάσκαλο, διώξτε τον καθηγητή σε εκκλησιαστικές σχολές, βάλτε τον να γίνει και στρατηγός, να δώσει το πρόσταγμα της μάχης και να πει πετάξτε τα όπλα σε μια επίθεση εχθρών, αν είναι χιλιαστής ή αν εξυπηρετεί άλλη προπαγάνδα. Λοιπόν, δεν μπορεί πλέον να γίνονται, δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά αυτά από τον ελληνικό λαό. Αν η κυβέρνηση έχει σκοπιμότητες να υποχωρεί και να υποχωρεί ή και στη συμφέρει για κάποιους λόγους, για κάποια ανταλλάγματα, δεν ξέρουμε ποιο, ούτε μας απασχολεί. Ο Κύριος είδε και ο Κύριος γνωρίζει λοιπόν να ανέχεται μια-δυο φορές το δις εξ αμαρτίνου κανδρός σοφού. Είναι λάθος της κυβερνήσεως να θέλει για δεύτερη φορά να καταθέσει τροπολογία και μάλιστα με χαιρότερους τώρα όρους να απαλληφθεί τελείως η ένδειξη θρήσκευμα. Θα πούμε και στην επόμενη εκπομπή και όσο προλάβουμε θα τονίσουμε σήμερα. Να δούμε λοιπόν τι λέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο δεύτερο αυτό ευρωψήφισμα. Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 1993, της 21 Ιανουαρίου, ναι, σχετικά με την ελευθερία θρησκευμάτων στην Ελλάδα. Το έχουμε εδώ, το έχουμε σχολιάσει και θα αναφέρουμε μια παράγραφο πάλι σήμερα. Β. Έχοντας υπόψη την υπαναχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ύστερα από την αρνητική ψηφοφορία στην Βουλή των Ελλήνων, απέσυρε τροπολογία που προέβλεπε την κατάργηση της υποχρεωτικής μνήμης του θρησκεύματος στο Δελτίο Ταυτότητας. Δηλαδή, τι λέγει εδώ η Ευρωβουλή. Έχει υπόψη τι, υπαναχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέσυρε την τροπολογία με τα αρνητική ψηφοφορία. Τι να έκανε λοιπόν η κυβέρνηση, κυρία Ευρωβουλή, τι να έκανε, να επέμενε, να ψηφιστεί, οπότε δεν θα μπορούσε να ξαναφέρει νέα τροπολογία. Έξυπνα λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών απέσυρε την τροπολογία, να μην είναι το δεδικασμένο της ψηφοφορίας της κανονικής και να μην μπορεί πλέον να καταθέσει νέα τροπολογία. Την απέσυρε λοιπόν με την πρόθεση να την ξαναεπαναφέρει, ώστε να κάνει το δικό σας χαρτίρι, κυρία Ευρωβουλή, που νομίζεις ότι μπορείς τέλος πάντων να μας μεταχειρίζεσαι σαν άβουλα πλάσματα, να μην έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εμείς τη δική μας ταυτότητα όπως την θέλουμε, που δεν αντιβαίνει στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η συνθήκη του Maastricht δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την ταυτότητά μας όπως την ορίζει ο σχετικός νόμος. Λοιπόν, η ελληνική λοιπόν κυβέρνηση απέσυρε την τροπολογία γιατί δεν ήταν δυνατόν να πάρει την ψήφο, να την θέσει σε ισχύ, να την κάνει νόμο. Επομένως, συνεχίζει. Γάμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική μνήμα του θρησκεύματος στο Δελτίο Ταυτότητας αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου, όπως αναφέρονται στον Οικουμενικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αερολογία. Εδώ έχουμε τις διεθνείς συμβάσεις και θα διαβάσουμε τα σχετικά άρθρα να δείτε πόσον μας λένε ψέματα. Τι λαμβάνει λοιπόν υπόψη το Ευρωβούλιο, ότι η υποχρεωτική μηνύα του θρησκεύματος στο Δελτίο Ταυτότητας αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου. Δεν μας μιλάει τώρα για σύνταγμα ελλαδικό, γιατί το σύνταγμα δεν τους υποστηρίζει, το ελλαδικό. Ότι παραβιάζεται λέει ελευθερία του ατόμου. Δεν μας λέει τώρα για θρησκευτική συνείδηση, γιατί και εκείνο το επιχείρημά τους έχει πέσει. Μας μιλάει για ελευθερία του ατόμου, περί θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου, όπως αναφέρονται στον Οικουμενικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Να δούμε λοιπόν τι λέγει ο Χάρτης των Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Λοιπόν, ακριβώς είναι το άρθρο 18 και 19 της
καταστατικής αυτής χάρτας που είναι για όλο τον κόσμο της Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 10 Δεκεμβρίου του 1948. Άρθρο λοιπόν 18 και 19. Στο άρθρο 18 αναφέρεται στη θρησκευτική ελευθερία. Να το διαβάσουμε. Κάθε άτομο, παράγραφος 1, άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακηρύξεως Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κάθε άτομο λοιπόν έχει το δικαίωμα της ελευθερίας, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη δασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. Πού τους παραβίασε λοιπόν η αναγραφή, η οποία βεβαιώνει την ελευθερία να πιστεύει κανείς ό,τι θέλει, να αναγράφει την πίστη του στο θέατρο που την αντιδεικνύει πουθενά, παρά μόνο σε μια κρατική υπηρεσία, και να θρησκεύει και στους χώρους του. Αυτά υποστηρίζει το άρθρο 18 της Οικουμενικής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και λέγει ότι μπορεί να εκφράσει κανείς τη θέρα, μπορεί να αλλάζει η θρησκεία κλπ. Πού είναι λοιπόν η παραβίαση? Πάμε στο άρθρο 19 της αυτής Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, δηλαδή. Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και από όλο τον κόσμο. Πού υπάρχει λοιπόν παραβίαση της ελευθερίας αυτής της ατομικής με την αναγραφή του θρησκεύματος? Αντίθετα, βεβαιώνεται η ελευθερία ότι είναι κανείς προτεστάντης να διδάσκει τις αλήθειές του, να γράφει και να τις διαδίδει ελεύθερα. Γιατί να τις κρύβει, γιατί να κρύβει την ταυτότητά του και υποχθώνει να διαδίδει ιδέες, δηλαδή να είναι η μία αναγραφή ένας δούριος ύπος? Μα δεν είναι σωστό αυτό, γιατί αυτό αντιβαίνει προς τα άρθρα τα οποία ορίζουν ότι ο καθένας είναι ελεύθερος και δεν πρέπει να παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία του άλλου με την απεριόριστη ελευθερία του ενός να άλλον και να διδάσκει κρυφά πλάνες αιρετικές χωρίς να λέει ποιος είναι. Χωρίς να λέει ποιος είναι και τι είναι αυτά τα οποία διδάσκει. Αλλά να πάμε και στην άλλη, να πάμε εμείς ακόμα παραπάνω μία σύμβαση που είναι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως είναι πάλι ακριβώς άρθρο 18 και 19, συμπίπτουν τα νούμερα. Παν πρόσωπον, άρθρο 18 έχει δικαίωμα επί της ελευθερίας, της σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. Το δικαίωμα τούτο υπονοεί το ελεύθερον διατηρήσεως ή ασπασμού θρησκείας ή πίστεως κατ' εκλογήν, καθώς και το ελεύθερον εκδηλώσεως της θρησκείας ή πεποιθήσεως κατηδίαν ή από κοινού, δημοσία ή ιδιαιτέρως, για τις λατρείας και τελετών, τελεστιών και διδασκαλίας. Είδατε πουθενά καμία παραβίαση? Αντίθετα, απαιτεί για να γίνει η εκδήλωση του θρησκεύματος να υπάρχει η δήλωση. Εμείς δεν ζητάμε και δήλωση ενώπιον αρχών και ενώπιον ακροατηρίου, μια αναγραφή σε ταυτότητα. Απλή αναγραφή, μια λέξη. Δεν είναι δήλωση αυτή, ούτε εκδήλωση είναι. Αφού λοιπόν κατοχυρώνονται η εκδήλωση και η διακήρυξη των πεποιθήσεων, εκείνο που παραβιάζει είναι η αναγραφή. Τι υποκρισίες. Ουδίστηνατε να υποστεί εξαναγκασμόν προσβάλλοντα την ελευθερία του να διατηρεί ή ασπάζεται τη θρησκεία η πεποίθηση της εκλογής του. Τρία παράγραφος στο αυτόθρο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η ελευθερία, παράγραφος 3, εκδηλώσεις της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, υπόκειται στους εκ του νόμου περιορισμούς, ήτινες απαιτούνται για την προστασία της δημοσίας ασφαλείας, τάξεως και υγιεινής ή ηθικής ή των ελευθεριών και βασικών δικαιωμάτων του πλησίων. Ειδού λοιπόν ότι δεν είναι ανεξέλεκτη η ελευθερία, ότι έχει και περιορισμούς και τα υπόλοιπα. Αλλά ας πούμε στο άρθρο 19 και να προχωρήσουμε. Ουδείς δύναται να ενοχληθεί για την γνώμη του.